Γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Μάλωσης και σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μια επιχείρηση μπορεί μέσα από το back office της OGIBs, της πλατφόρμας της Our Global Idea για επιχειρήσεις, να φτιάξει τη δική της ιστοσελίδα. Έχουμε λοιπόν κάνει login στο back office μας. Αν θέλουμε μπορούμε να αλλάξουμε το μενού στα ελληνικά και πατάμε το κουμπάκι διαχείριση website. Εδώ μας δίνει την επιλογή να χρησιμοποιήσουμε κάποια έτοιμα templates, κάποια έτοιμα μοτίβα πάνω στο οποίο θα χτίσουμε τη σελίδα μας. Τα τρία βασικά είναι τα πρώτα templates που έχει δημιουργήσει η επιχείρηση και θα τα παρακάμψουμε γιατί πια οι δυνατότητες είναι πολύ περισσότερες. Πάμε λοιπόν στα επόμενα μοτίβα, τα responsive templates. Responsive σημαίνει ότι τα μεγέθη των εικόνων και τα κείμενα προσαρμόζονται στο μέγεθος της οθόνης μέσα από την οποία βλέπουμε τη ιστοσελίδα. Αν δηλαδή χρησιμοποιούμε υπολογιστή ή tablet ή κάποιο smartphone, προσαρμόζεται το περιεχόμενο της σελίδας έτσι να μην χρειάζεται να κάνουμε scroll δεξιά-αριστερά, πάνω-κάτω και έτσι να έχουμε την όσο το δυνατόν καλύτερη ιδέα της ιστοσελίδας. Τα templates μεταξύ τους είναι σχεδόν ίδια. Αυτό που αλλάζει είναι η χρήση των blocks. Τι είναι τα blocks? Είναι έτοιμα πακέτα κώδικα τα οποία χρησιμοποιεί κάποιος προκειμένου να φτιάξει την ιστοσελίδα του, προκειμένου να τη συνθέσει. Έτσι λοιπόν έχουμε το block του banner, έχουμε block με σειρές, δηλαδή κείμενο δίπλα σε φωτογραφία, έχουμε block με στήλες, φωτογραφίες με κείμενο πάνω ή κάτω, έχουμε block για το footer και έχουμε τα καινούρια block τα οποία είναι για φόρμες υποβολής στοιχείων από υποψήφιους πελάτες ή γενικά από ενδιαφερόμενους για την ιστοσελίδα μας. Πάμε λοιπόν να διαλέξουμε το πρώτο και θα δούμε ότι μπορούμε πολύ εύκολα να πάμε από το ένα μοτίβο στο άλλο. Πατάμε το κουμπάκι continue και αν πατήσουμε το κουμπάκι save προκειμένου να σωθεί η ιστοσελίδα μας, και εδώ να πω ότι χρειάζεται πολύ συχνά να πατάμε save γιατί καμιά φορά το ξεχνάει κανείς και μπορεί να χάσει πολλές αλλαγές που έχει κάνει σε αυτό το διάστημα, και πατάμε το άνοιγμα ιστοσελίδας. Αυτή τη στιγμή η ιστοσελίδα μας είναι μια ακριβή κόπια του template που είδαμε πριν. Πάμε να δούμε τι αλλαγές μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε την επιλογή να εμφανίζεται ή όχι η μπάρα στην κορυφή της σελίδας. Μπορούμε να επιλέξουμε την εικόνα που θα φορτώσουμε. Πώς την επιλέγουμε? Πατάμε το κουμπάκι Browse. Μεταφερόμαστε στο server, στο κομμάτι το οποίο έχει η δική μας σελίδα. Αυτή τη στιγμή δεν έχει φωτογραφίες, οπότε αυτό που κάνουμε είναι πατάμε το κουμπάκι Upload. Add Files. Πηγαίνουμε στον υπολογιστή μας, επιλέγουμε μια τυχαία φωτογραφία. Ας πούμε αυτήν εδώ. Πατάμε Upload για να φορτωθεί. Και όταν πατήσουμε Close, είναι ήδη επιλεγμένη, οπότε μπορούμε να πατήσουμε Insert. Είναι λίγο ατυχής η επιλογή φωτογραφίας, γιατί αν πατήσουμε Save και πάμε να δούμε τη σελίδα κάνοντας ανανέωση, έχει μικρύνει το μέγεθος, οπότε δεν είναι τόσο ατυχής τελικά η επιλογή φωτογραφίας. Έχουμε τη δυνατότητα να παίξουμε με τα χρώματα που θα έχουν τα κουμπιά του μενού. Ανάλογα με το αν κάποιο κουμπί είναι το ενεργό εκείνη τη στιγμή, το ανενεργό, καθώς και το χρώμα του background του. Εδώ έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε το όνομα της σελίδας. Ας πούμε ότι την ονομάζουμε αρχική. Και έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε και το όνομα στο δεύτερο κουμπί. Το κουμπί αυτό μπορεί να είναι είτε το e-shop της επιχείρησης, αν η επιχείρηση έχει φτιάξει e-shop, οπότε αφήνουμε εδώ επιλεγμένο το default, ή μπορούμε να αλλάξουμε όνομα, να πατήσουμε το external και η σελίδα αυτή να οδηγεί σε κάποια άλλη σελίδα, ενδεχομένως σε κάποια σελίδα των social media ή όπου επιθυμεί ο καθένας. Στο page background επιλέγουμε το χρώμα του background και αυτό το κάνουμε είτε επιλέγοντας μια εικόνα με τον προηγούμενο τρόπο και διαλέγοντας αν η εικόνα αυτή θα ταιριάζει από αριστερά τέρμα δεξιά στη σελίδα, ή μπορούμε να διαλέξουμε ένα συγκεκριμένο χρώμα παίζοντας με την παλέτα ή επιλέγοντας τον αριθμό του χρώματος σε δεκαεξαδική μορφή, αν το γνωρίζουμε. Στο banner έχουμε τη δυνατότητα να φορτώσουμε μέχρι και τρεις φωτογραφίες. Επιλέγουμε αν η φωτογραφία αυτή θα είναι full screen ή frame width, με άλλα λόγια
αν θα είναι full screen από δεξιά-αριστερά ή αν θα είναι frame width, αν θα περιορίζεται στα όρια που περιορίζεται και το κείμενο. Και πάμε να δούμε τώρα το block το lines. Το block το lines στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει τρεις σειρές. Στην πρώτη σειρά αυτή είναι η φωτογραφία και αυτό εδώ το κείμενο, και στο κείμενο μπορούμε να κάνουμε ό,τι επεξεργασία θέλουμε, να προσθέσουμε φωτογραφίες, να προσθέσουμε συνδέσμους, επιλέγοντας ουσιαστικά το κομμάτι του κειμένου που θέλουμε να γίνει σύνδεσμος, πατώντας το αντίστοιχο κουμπί και γράφοντας το URL. Έχουμε τη δυνατότητα αντί για φωτογραφία να βάλουμε βίντεο, αντιγράφοντας τον κωδικό ενσωμάτωσης, όχι τον κωδικό της, το URL του συγκεκριμένου βίντεο. Και το ίδιο κάνουμε για τη δεύτερη και την τρίτη φωτογραφία. Έχουμε το block το custom, το οποίο παρέλειψα να πω στην αρχή, στο οποίο μπορούμε να φτιάξουμε κάτι από την αρχή, επεξεργαζόμενοι το κείμενο και κάνοντας ό,τι αλλαγές θέλουμε, πάλι με φωτογραφίες, συνδέσμους, αλλάζοντας τα χρώματα και ούτω καθεξής. Υπάρχει το footer. Στο footer, που είναι το κάτω-κάτω μέρος της σελίδας μας, έχουμε τις εξής επιλογές. Να παίξουμε καταρχήν με το φόντο, αν θα είναι κάποιο χρώμα, κάποια φωτογραφία, αν δεν θα υπάρχει φόντο. Να παίξουμε την αδιαφάνεια του background, αν δηλαδή θα είναι το χρώμα όπως φαίνεται κανονικά ή αν θα είναι λίγο πιο αδιαφανές, για να τονίζονται περισσότερο τα στοιχεία. Να επιλέξουμε το χρώμα της γραμματοσειράς, το αν θα φαίνεται ο τίτλος της διεύθυνσης και μπορούμε να τον αλλάξουμε, where you can find us εδώ, που θα μας βρείτε ή η διεύθυνσή μας ή οτιδήποτε άλλο. Στη διεύθυνση μπορούμε να γράψουμε τη διεύθυνσή μας ή να κάνουμε επικόλυση έναν χάρτη, κάτι που περιγράφεται σε άλλο βίντεο. Να προσθέσουμε τα στοιχεία, τηλέφωνο, fax, το email. Το αν θα θέλουμε να φαίνεται το μενού, λέγοντας μενού εννοούμε στο μεσαίο κομμάτι του footer αυτό εδώ. Και αν θέλουμε να φαίνονται τα social media, τα οποία αν επιλέξουμε να φαίνονται, θα τα πάρει το σύστημα κατευθείαν από εκεί που έχουμε βάλει τα στοιχεία μας όταν ξεκινήσαμε με την παίρνοντας τα στοιχεία της επιχείρησης στο back office. Θα αφήσω ας τα πούμε τώρα. Advanced Options. Ο τίτλος της σελίδας, που ουσιαστικά είναι το κομμάτι που φαίνεται εδώ, στην κορυφή της καρτέλας. Τα Meta Tags είναι λέξεις κλειδιά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν κάποιος κάνει αναζήτηση. Meta Description είναι το κείμενο το οποίο μπορούμε να τοποθετήσουμε που να περιγράφει σύντομα τη σελίδα και χρησιμοποιείται όταν η σελίδα αυτή διαφημίζεται στα social media, όπου επίσης εκεί χρησιμοποιείται και η εικόνα που μπορούμε να φορτώσουμε ως Meta Image. Εδώ τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Αν επιλέξουμε κάποια από τα 6 μοτίβα που είδαμε πριν, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι όπως είναι φτιαγμένη η σελίδα, απλά να μπούμε και να αλλάξουμε φωτογραφίες, κείμενο ή να αλλάξουμε τις φωτογραφίες σε βίντεο. Δεν μπορούμε όμως να παίξουμε με τη διάταξη των blocks. Πώς το κάνουμε αυτό? Πατώντας το κουμπί Edit Using Wizard στην κορυφή. Πατώντας αυτό το κουμπί, και υποσημείωση ότι δεν μπορούμε να το ξεπατήσουμε, δεν μπορούμε να επιστρέψουμε δηλαδή στην προηγούμενη κατάσταση, μας δίνεται η δυνατότητα να προσθέσουμε και να αφαιρέσουμε blocks, καθώς και να παίξουμε με αυτά. Τώρα βλέπουμε ότι στα blocks που υπήρχαν πριν έχουν εμφανιστεί 3 κουμπάκια. Το ματάκι, το οποίο ουσιαστικά εξαφανίζει από την επιφάνεια το συγκεκριμένο block και αν πατήσουμε save θα το εξαφανίσει και από την ιστοσελίδα, προσωρινά όμως, δεν το διαγράφει. Πάμε να το ξαναεμφανίσουμε. Με το χ διαγράφεται τελείως το block και οι πληροφορίες που έχει και με το βελάκι μεταφέρετε το block μία θέση κάτω. Επίσης, εμφανίζονται και κουμπιά Add Block, το οποίο σημαίνει πως σε αυτό το σημείο, και όταν λέγω αυτό το σημείο εννοώ ανάμεσα σε κάθε block, μπορεί κάποιος να μπει και να προσθέσει ένα επιπλέον block. Το οποίο τι είναι? Είναι το banner που είδαμε στην αρχή, το custom, και αυτό το είδαμε. Αντί για σειρές υπάρχουν και στήλες, όπου πια η πληροφορία είναι φωτογραφίες δίπλα σε άλλη φωτογραφία και το κείμενο από κάτω. Και η φόρμα επικοινωνίας. Πάμε να προσθέσουμε μια φόρμα επικοινωνίας. Πάμε στο σημείο που είμαστε και πρέπει να ψάξουμε να το βρούμε, οπότε πολλές φορές βολεύει το κουμπάκι με το ματάκι, προκειμένου όταν έχουμε κάποιο μπλοκ που είμαστε σίγουροι πως είναι έτοιμο, μπορούμε προς το παρόν να το κλείσουμε για να μπορέσουμε να δουλέψουμε λίγο πιο εύκολα. Στη φόρμα λοιπόν επιλέγουμε πάλι το φόντο, την αδιαφάνεια, το αν θα είναι frame ή αν θα είναι σε όλο το εύρος της σελίδας. Μπορούμε να επιλέξουμε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο
με τον τρόπο που είπαμε πριν. Μπορούμε να επιλέξουμε το μέγεθος, μάλλον μπορούμε να επιλέξουμε την, αν η εικόνα θέλουμε να, παραπέμπει, να είναι σύνδεσμος και να παραπέμπει σε κάποια άλλη σελίδα, το μέγεθος της φωτογραφίας, το σχήμα της, αν θέλουμε να είναι τετράγωνο κύκλος ή στρογγυλεμένο στα, τετράγωνο στρογγυλεμένο στα άκρα. Και μετά μπαίνουμε και ορίζουμε τα πεδία που θέλουμε να υπάρχουν, δηλαδή τα στοιχεία που θέλουμε να ζητήσουμε από κάθε υποψήφιο. Τώρα το πεδίο αυτό, η πληροφορία που θα τοποθετηθεί θα είναι κείμενο, αριθμός, email ή κάποιο σχόλιο και αν θα είναι προαπαιτούμενο. Τέλος επιλέγουμε το χρώμα του κουμπιού που θέλουμε να εμφανίζεται, το χρώμα του κειμένου στο κουμπί, τι θα γράφει το κείμενο και το email στο οποίο θέλουμε να λαμβάνουμε τις πληροφορίες. Εδώ υπάρχει και μια άλλη δυνατότητα. Καταρχήν πάμε να δούμε μια έτοιμη σελίδα σε αυτό το σημείο και θα χρησιμοποιήσω τη σελίδα της ρεφλεξιολογίας του Θοδωρή του Κουτρή στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στη διαχείριση website. Εδώ πρέπει να κάνουμε προφανώς login. Και αφού το ίντερνετ μας δώσει τη χαρά να ανοίξει τη σελίδα, πηγαίνουμε στη διαχείριση website και πατάμε άνοιγμα ιστοσελίδας. Αν προλάβετε να δείτε ένα κουμπί που έλεγε copy, θα το εξηγήσουμε σε λίγο. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τη σελίδα και βλέπουμε πως εμφανίζεται μια έτοιμη φόρμα. Αυτή η φόρμα όμως έχει κάποια στοιχεία περισσότερα από όσα μπορούμε να δημιουργήσουμε με την κλασική φόρμα της πλατφόρμας. Γιατί έχει γίνει αυτό? Υπάρχει η εξής δυνατότητα. Αν κάποιος έχει αγοράσει το OMS, το σύστημα με τις landing pages και τους autoresponders της Our Global Idea, μπορεί να κάνει login στο back office του OMS, να πάει στο μενού My Pages Registration Forms, και εκεί μπορεί να φτιάξει μια καινούρια φόρμα, πατώντας το Create New Registration Form, η οποία να συνδεθεί με τη σελίδα. Πώς γίνεται αυτό? Βάζει ένα νέο όνομα, παραδείγματος χάρη test, επιλέγει σε ποια λίστα από αυτές που ήδη υπάρχουν θέλει να μεταφέρονται τα στοιχεία που υποβάλλονται, ή αν δεν έχει κάποια έτοιμη λίστα, μπορεί να δημιουργήσει μια λίστα αποκλειστικά γι' αυτό εδώ. Και πάμε να πατήσουμε και το Customize this form, απλά για να κάνουμε μία αλλαγή και να μπορέσει να ενεργοποιηθεί το κουμπί Save για να σώσουμε αυτή τη φόρμα. Πατάμε Save Editing, Close και βγαίνοντας υπάρχει ένας έτοιμος κώδικας σε μορφή HTML τον οποίο μπορούμε να αντιγράψουμε πατώντας Copy και να πάμε να τον επικολλήσουμε. Πού θα τον επικολλήσουμε? Πάμε στη σελίδα στην οποία δουλεύαμε πριν, θα προσθέσουμε ένα block το οποίο να είναι custom . Πάμε να το βρούμε, είναι εδώ, πηγαίνουμε στα tools, πατάμε source code προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε επικόλυση HTML και εδώ κάνουμε επικόλυση τον κώδικα που αντιγράψαμε, πατάμε OK. Πατάμε Save, περιμένουμε λίγο για να δούμε πώς έχει γίνει δεκτή η αλλαγή και αφού ανανεώσουμε τη σελίδα θα δούμε πια ότι η φόρμα που φτιάξαμε έχει εμφανιστεί στη σελίδα μας. Οπότε όποιος υποβάλλει τα στοιχεία του εδώ, τα στοιχεία μεταφέρονται κατευθείαν στο OMS, οπότε μπορούν να συνδεθούν με autoresponder και πια να γίνει η διαχείριση από τον επιχειρηματία. Σε αυτό το σημείο, να δούμε τώρα πώς γίνεται η διαχείριση των σελίδων όταν κάποια επιχείρηση έχει ενεργοποιήσει, έχει αγοράσει το αντίστοιχο κουπόν και έχει ενεργοποιήσει το πολυσέλιδο. Καταρχήν, να πούμε πρώτα για το Copy Existing Page. Δίνεται η δυνατότητα σε κάποιον επιχειρηματία, σε κάποιον μέλος που έχει αγοράσει το συγκεκριμένο πακέτο, να αντιγράψει μια έτοιμη ιστοσελίδα. Αυτό προϋποθέτει να του έχει δοθεί ο αντίστοιχος κώδικας. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Ο ένας είναι μια σελίδα που έχει φτιάξει κάποιος άλλος συνεργάτης, όπου στα Advanced Options θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένο το Yes, ώστε να επιτρέπεται η αντιγραφή της σελίδας και να έχει πάρει
αυτόν εδώ τον κώδικα για να τον κάνει επικόλυση. Ο δεύτερος τρόπος είναι στο μενού templates να χρησιμοποιήσει κάποιος έτοιμα επαγγελματικά templates που έχει φτιάξει η εταιρεία και τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος για να χτίσει τη σελίδα του. Βλέπουμε εδώ τα templates. Αν κάνει κάποιος κλικ σε ένα από αυτά τα template και αποφασίσει πως του αρέσει, το μόνο που έχει να κάνει είναι να πάει πίσω, να πάρει τον κώδικα, να κάνει αντιγραφή και να πάει στο back office, να πατήσει το copy existing page, να κάνει επικόλυση και να πατήσει το copy. Η σελίδα ενημερώθηκε. Βλέπουμε ήδη ότι έχουν γίνει αλλαγές και δεν έχουμε παρά να πάμε στη σελίδα, να πατήσουμε ανανέωση και να επιβεβαιώσουμε ότι έχουν γίνει αυτές οι αλλαγές. Εδώ θέλουμε δύο πράγματα προσοχή. Το ένα είναι ότι οι φωτογραφίες οι οποίες μεταφέρονται όταν αντιγράφουμε μια σελίδα παραμένουν στον αρχικό σερβερ. Αυτό σημαίνει ότι αν αυτός που έφτιαξε τη σελίδα και μας την έδωσε κάποια στιγμή αφαιρέσει τις φωτογραφίες αυτές, δεν θα έχουμε ούτε εμείς πρόσβαση. Οπότε θα φαίνεται κενό στο συγκεκριμένο σημείο. Το δεύτερο πράγμα που θέλει προσοχή είναι ότι τα είδη των σελίδων αντιγράφονται σε ίδιο είδος. Τι εννοώ με αυτό? Πάμε να δούμε το back office της σελίδας της ρεφλεξιολογίας. Η σελίδα αυτή, επειδή είναι πολυσέλιδη, έχει ανοίξει αυτό εδώ η επιλογή, το Page Organizer. Το Page Organizer τι είναι? Είναι το σημείο στο οποίο μπαίνουμε για να προσθέσουμε, να αφαιρέσουμε σελίδες, να δημιουργήσουμε μενού, να διαχειριστούμε το πολυσέλιδο του website μας. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει ήδη αρχική σελίδα, είναι default, και υπάρχουν άλλες 4 σελίδες που ονομάζονται custom page. Αν θέλουμε να προσθέσουμε μια καινούρια, έχουμε 3 επιλογές. Καταρχήν δίνουμε το όνομα και επιλέγουμε αν θα είναι menu category. Τι σημαίνει αυτό? Αν θέλουμε ουσιαστικά ο τίτλος που θα γράψουμε στο page name να είναι ο τίτλος ενός μενού κάτω από το οποίο θα βάλουμε άλλες σελίδες. Αν θέλουμε να είναι external URL, αν θέλουμε δηλαδή να παραπέμπει σε κάποια άλλη σελίδα, και αν το πατήσουμε, μας δίνει τη δυνατότητα να βάλουμε εδώ τη διεύθυνση της άλλης σελίδας, ή αν απλά θέλουμε να είναι μια απλή σελίδα, μια custom page. Και εδώ μπορούμε να βάλουμε το όνομα που θέλουμε να έχει η σελίδα στη διεύθυνση. Γιατί τα είπα αυτά? Γιατί απλούστατα, αν αντιγράψουμε μια σελίδα η οποία είναι αρχική σελίδα, όπως είναι όλα τα templates που είδαμε εδώ, θα πρέπει να την αντιγράψουμε στη homepage μας. Αν κάποιος συνεργάτης μας δώσει μια σελίδα η οποία είναι custom, θα πρέπει να αντιγραφεί πάνω σε μια σελίδα custom. Και τι εννοώ πάνω σε μια σελίδα? Κάνοντας αντιγραφή δεν εμφανίζεται μια καινούργια σελίδα επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει ήδη μια έτοιμη σελίδα, χωρίς απαραίτητα να έχει γίνει επεξεργασία, και πάνω σε αυτή να μπει η άλλη σελίδα. Με άλλα λόγια, κάνουμε add new page, βάζουμε τη λέξη test, γράφουμε ότι είναι custom page, πατάμε save για να έχει γίνει δεχτή και τώρα θα πατήσουμε το copy existing page, οπότε η επικόλυση που θα κάνουμε με τον κωδικό θα φέρει πάνω σε αυτή τη σελίδα την καινούρια. Πάμε να δείξουμε επίσης αν θέλετε. Με τα κουμπάκια αυτά τα δεξιά γίνεται ό,τι γινόταν και πριν με τα blocks. Ουσιαστικά δηλαδή μπορούμε να κρύψουμε μια σελίδα, να δούμε πώς εμφανίζεται, να την επεξεργαστούμε ή να τη διαγράψουμε τελείως. Πάμε να επεξεργαστούμε τη σελίδα test και σημαίνει ότι θέλουμε να την κάνουμε μενού. Πατάμε save και πάμε στο page organizer να φτιάξουμε μια υποσελίδα κάτω από το μενού του test. Πατάμε add new page, ας την ονομάσουμε υποσελίδα 1, είναι custom page. Ας δώσουμε ένα τυχαίο όνομα, να πατήσουμε save και τώρα πηγαίνοντας στον page organizer φροντίζουμε η υποσελίδα να είναι κάτω από το μενού το οποίο θέλουμε και απλά το μόνο που κάνουμε είναι την παίρνουμε και τη σύρουμε λίγο δεξιά. Τώρα λοιπόν έχει μπει κάτω το test και για να το επιβεβαιώσουμε πατάμε save. Ανανεώνουμε τη σελίδα
Και τώρα πια βλέπουμε το τεστ και από κάτω την υποσελίδα 1, έτοιμη για να την επεξεργαστούμε. Και βέβαια μπορούμε να πάμε και να τα σβήσουμε προκειμένου η σελίδα να μείνει ακριβώς όπως ήταν. Πάντα πατώντας save. Αν τώρα κάποιος δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος με τη σελίδα που έχει φτιάξει και δεν μπορεί να τη διορθώσει κάνοντας αλλαγές είτε προσταφερώντας σελίδες είτε προσταφερώντας blog, η μόνη επιλογή που υπάρχει είναι να πάει κάτω στο μενού, να πατήσει το κουμπί επαναφορά και εκεί πια έχοντας επιλέξει το reset website να πατήσει reset και να διαγραφεί τελείως η σελίδα, οπότε να πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή. Νομίζω πως έχουμε καλύψει σχεδόν όλο το κομμάτι της ιστοσελίδας. Αν κάποιος έχει κάποια παρατήρηση ή έχω ξεχάσει να αναφέρω κάτι, μπορεί να το γράψει στα σχόλια και να το διευθετήσουμε. Οπότε σε αυτό το σημείο εύχομαι σε όλους καλές δουλειές, καλή έμπνευση και καλή συνέχεια. Γεια χαρά.